Αλλά καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον και με παιδιά μικρότερης ηλικίας που έχουμε μιλήσει, μικρότερης ηλικίας από αυτή του Μπάμπη, το βλέπουν ίσως και σαν παιχνίδι, διότι έχουν την ευκαιρία να παίξουν με τα υπόλοιπα παιδιά, να έρθουν περισσότερο σε επαφή με τα συνομιλικά τους άτομα. Να κάνουν να ξεφύγουν γρήγορα βεβαίως, από αυτόν τον εφιάλτη και θα έχουν χρόνο να παίξουν. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Βεβαίως, και είναι η ευχή μας. Για να δούμε τι λένε και οι κυρίες. Λοιπόν, στις κυρίες, πώς περνούν εδώ οι στιγμές? Η κατάσταση είναι χάλια πρώτα απ' όλα, γιατί οι σχοινές δεν έχουν ρεύμα, δεν υπάρχει νερό, τουαλέτες είναι χάλια, τι να πω. Το φαγητό πώς είναι? Το φαγητό, η τροφή πώς είναι που σας φέρνουν? Η τροφή πάρα πολύ καλά. Είναι καλή, δηλαδή από αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα, καθόλου. Υπάρχει όμως, Κωστή, ένα πρόβλημα με το ενίκιο. Αυτό είναι που θα θέλω να τονίσουν εδώ, κυρίες. Ναι. Δεν βρίσκουμε στη στιγμή που είμαι. Τώρα τα ενίκια έσκουσαν τα 150.000%. Πού να βρίσκουμε, πού να μένουμε? Αυξάνονται. Μόνο αυτό το πρόβλημα ενίκια. Τώρα. Να τα ακούει ο πρόεδρος της Ένωσης Διευθυντών, ο κύριος Παραδιάς, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν διαθέσιμες στέγες. Και οι νοικιαστές τους λένε να... Ναι, ζητάνε λεφτά για το ενίκιο. Ζητούν πολλά περισσότερα χρήματα. Ναι, τα ανέβασαν, ζητάνε λεφτά, τη στιγμή που οι άνθρωποι μένουν στις σχοινές. Μάλιστα. Πού να τα πάρουν. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, που ανακύπτει από το ρεπορτάζ Αθανασία, φαινόμενα σκροκέρδειας, αποφασισμένη δηλώνει η πολιτεία να τα αντιμετωπίσει. Ελπίζω και η Ένωση Ιδιοκτητών θα κάνει πράξη αυτό το οποίο δηλώνει και θα σταθεί στο πλευρό αυτών των ανθρώπων, πατάσσοντας όλα αυτά τα φαινόμενα σκροκέρδειας. Να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους ταλαιπωρήσουμε άλλο. Να ευχαριστήσω και εσένα για το ρεπορτάζ, Αθανασία, και να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Χρήστο, ακούς ορισμένα μόνο από τα προβλήματα. Εδώ δυστυχώς, ευτυχώς, δεν είχαμε φαινόμενα λιωμένων τροφίμων, αλλά το είδαμε και αυτό. Κάποιοι πονηροί πήγαν να βγάλουν χρήματα ακόμα και με αυτό τον τρόπο. Ναι. Τα άκουσα, τα ακούω και στις ειδήσεις εδώ και μέρες. Είναι τραγικά αυτά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να εκμεταλλευτούν τον πόνο αυτών των τραγικών περιπτώσεων. Δυστυχώς όμως όλα συμβαίνουν. Πως υπάρχουν ορισμένοι. Το θέμα είναι οι περισσότεροι που είναι υγιείς στον τρόπο σκέψης να τους απομονώσουν όλους αυτούς και να παταχθούν αυτά τα φαινόμενα. Θέλω να γυρίσουμε από εκείνο το σημείο του προλόγου μου για τον καλλιτεχνικό κόσμο που και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες στο παρελθόν, δηλώνει ένα βροντερό παρόν και βρίσκεται κοντά στο πρόβλημα με τις δικές του δυνάμεις που είναι πολλές. Και δεν ξέρω, αλλά μοιάζει οι νότες του Μπουζουκιού σου, οι νότες αν θέλεις των συναδέλφων σου μουσικών και οι καλές φωνές που έχουμε και από την άλλη πλευρά τα στοιχεία της υποκριτικής από τους τοπιούς να είναι μια συνταγή, μια ψυχολογική ένεση τόνωσης του ηθικού αυτών των ανθρώπων. Ναι, δημιουργήθηκε μια πρωτοβουλία από έναν αριθμό καλλιτεχνών, πράγματι, και από τη Δευτέρα αρχίζουν κάποιες εκδηλώσεις και όπως είπες και εσύ, ο στόχος είναι η ανάταση, η ψυχική ανάταση των ανθρώπων αυτών, η ηθική υποστήριξη να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις δυσκολίες που προκύψαν από το σεισμό. Όπως σας είπα και στην αρχή, πιστεύω είναι ένα από τα τραγικότερα πράγματα που μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο. Ξαφνικά, ας σκεφτεί ο καθένας μας μια στιγμή ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν το νοικοκυριό τους, τα σπίτια τους, την άνεσή τους και τώρα ξαφνικά μένουν σε σκηνές. Μια στιγμή, αν το σκεφτούμε αυτό, φτάνει να καταλάβουμε το μέγεθος της τραγικότητας αυτής. Συζητώντας με συναδέλφους σου ανθρώπους της τέχνης, μου εξέφραζαν τον προβληματισμό τους. Πολλοί από αυτούς μου είπαν. Από την πρώτη στιγμή αισθάνθηκα ότι ήθελα να πάω κοντά τους, να βοηθήσω με όποιο τρόπο. Στο όποιο πρόβλημα υπήρχε προς αντιμετώπιση. Και δεν το έκανα γιατί φοβήθηκα μήπως παραξηγηθεί, μήπως οι τηλεοπτικοί φακοί μαγνητήσουν, απομονώσουν αυτή την παρουσία τη δική μου και κάποιοι την παραξηγήσουν. Βρέθηκε βέβαια λύση, η λύση μέσα από τις ενώσεις, από το σωματείο ηθοποιών, από τη συλλογική προσπάθεια, έτσι ούτως ώστε κανείς να μην έχει τα περιθώρια να παρεμηνεύσει τέτοιες κινήσεις. Δεν ξέρω αν και σε σένα συνέβη το ίδιο, αν θέλησες κάποια στιγμή να σπεύσεις ένα από τους καταβλισμούς και αισθάνθηκες ότι μπορεί αυτό να το παρεξηγήσει κάποιος. Όχι, δεν αισθάνθηκα έτσι εγώ. Και εγώ είμαι λίγο σεισμοπαθής, είμαι στο επίκεντρο εδώ. Το σπίτι μου είναι στην Νέα Κηφισιά, είναι ακριβώς δίπλα από το Φουρλί, 100 μέτρα είμαστε. Άρα έζησες την τραγικότητα των στιγμών εκεί στο εργοστάσιο. Έζησα την τραγικότητα και ακόμα προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι μας,
αυτό το γεγονός. Είχα όμως επικοινωνία με συναδέλφους. Υπήρξε η πρωτοβουλία αυτή εδώ και μέρες, και οι συζητήσεις δηλαδή, και τώρα έγινε γεγονός να αρχίσουν κάποιες εκδηλώσεις, από τη Δευτέρα νομίζω αρχίζουν, που όπως σας είπα... Έχει προγραμματιστεί το πού, ποιες θα συμμετέχουν, υπάρχουν κάποια στοιχεία που θες να μας δώσεις? Δεν έχω ακόμα στοιχεία. Τη Δευτέρα νομίζω από το Μενίδη. Είναι σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη. Ωραία. Πού σε πέτυχε ο σεισμός? Εγώ ήμουν στην Γλυφάδα, είχα πάει για μια δουλειά και με πέτυχε εκεί πέρα ο σεισμός. Τον ένιωσα αρκετά γιατί ήταν εκεί πολύ δυνατός. Ήταν η πρώτη έτσι εμπειρία ή είχες... Είχα άλλη μια εμπειρία το 81 που δουλεύαμε στο Zoom με τον Νταλάρα και με την Πρωτοψάλτη στην Πλάκα, και τότε μας έπιασε ο μεγάλος σεισμός παίζοντας τη διάρκεια του προγράμματος. Και βέβαια υπήρξε ένας πανικός. Ευτυχώς μέσα στην αίθουσα είχαμε μια ψυχραιμία. Κατόπιν που βγήκαμε στους δρόμους υπήρχε ένας πανικός. Γινόταν ένας χαμός, θυμάμαι, και προσπαθούσε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, έστω έτσι ηθικά. Χρήστο, τι σε κοινοχλεί σαν άνθρωπο και σε καλλιτέχνη περισσότερο από όλα όσα παρακολούθησες τις τελευταίες ημέρες? Σχετικά με τους σεισμούς? Ναι. Από τη στιγμή που γίνεται ο σεισμός και έρχεται η επόμενη μέρα, οι επόμενες μέρες συμβαίνουν τα όσα συνέβησαν. Τι σε ενόχλησε περισσότερο? Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα λειτουργήσαν αρκετά ικανοποιητικά. Δεν με ενόχλησε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι λίγο ενοχλεί η αιμονή σε ορισμένα πράγματα ορισμένων ανθρώπων, έτσι, που επιμένουν και λένε και ξαναλένε τα ίδια πράγματα. Ο κόσμος έχει καταλάβει απόλυτα τι συμβαίνει. Υπάρχουν κάποια προβλήματα φυσικά, τα οποία όμως, όπως είπα και πριν, εσείς οι δημοσιογράφοι βοηθήσατε πάρα πολύ. Ακούω ραδιόφωνο που είναι όλη η πρωινή ζώνη, ας πούμε, είναι μέσα από τους καταβλισμούς. Εσείς λοιπόν βοηθάτε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Να πάμε τώρα στο τελευταίο, αν θέλεις, σκέλος ερωτημάτων που αφορά κάποια πλάνα τα οποία προϋπήρξαν του σεισμού. Δεν ξέρω αν τα έπληξε ο σεισμός. Είναι τα πλάνα για τη συναυλία στο Ηρώδιο, αν δεν κάνω λάθος, η οποία πλησιάζει. Θα μας πεις πότε, πώς και με ποιους. Ναι. Υπάρχει μια συναυλία την Παρασκευή στο Ηρώδιο, η οποία έχει κλείσει από τον Ιούνιο. Η συναυλία αυτή γίνεται με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, με τη Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ. Εκεί είναι διευθυντής ο κ. Μπαλτάς, ο οποίος είναι ένας δραστήριος άνθρωπος. Έχει κάνει πάρα πολλά για την ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής. Μου προτείνανε τότε στις 10 Ιουνίου και κάναμε μια συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, έτσι, η οποία σημείωσε καταπληκτική. Πήγε πολύ καλά. Είχε μια προπόληση, μια εβδομάδα πριν δηλαδή, είχαν προπολιθεί τα εισιτήρια. Και μου προτείναν τότε, από τότε, να κάνουμε και μια συναυλία στο Ηρώδιο. Έκλεισε δηλαδή από τότε η συναυλία αυτή. Η ορχήστρα αυτή αποτελείται από 70 άτομα και παραπάνω, αναλόγως τις ανάγκες του έργου που θα παρουσιαστεί. Θα τραγουδήσουν οι τραγουδιστές η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Κώστας Μακεδόνας και ο Δημήτρης Μπάσης. 70 άτομα ορχήστρα, διευθύνει ο Χάρης ο Ανδριάδης. Θα κάνουμε μια αναδρομή στα τραγούδια μου από το 1968, περίπου που έγραψα το πρώτο μου τραγούδι, έως και σήμερα. Πάντως, πριν από το σεισμό και ενώ ήσουν, αν θέλεις, στο φόρτε των προετοιμασιών που συνεχίστηκαν και τις επόμενες μέρες, έτσι, για την συναυλία αυτή, μέσα, αν θέλεις, στους σεισμούς και τις καταιγίδες της ζωής, ήρθε και μια απόφαση η οποία μάλλον σε ανακούφισε, και μιλάω για την απόφαση εκείνη και από τις δύο πλευρές, από τη δική σου και από τη πλευρά του Στέλιου του Καρατζίδη, να λυθεί εκείνο το πρόβλημα το μεγάλο που είχε ταλανίσει και τους δυο σας και που θυμόμαστε όλοι ότι είχε απασχολήσει και εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά κυρίως είχε απασχολήσει εσάς. Όχι, σας είχε απασχολήσει. Ορισμένα κανάλια το κάνανε και σίριαλ τότε. Είναι επειδή ο κόσμος σε αγαπάει πολύ, αγαπάει πολύ και το Στέλιο τον Καρατζίδη. Έχετε πάρα πολλούς φανατικούς φίλους και ίσως γι' αυτό ακριβώς εκείνη η διαμάχη ήρθε στο προσκήνιο με τόσο έντονους ρυθμούς. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, ήταν μια τραγική στιγμή της ζωής μου αυτή.
του δικαστηρίου, δηλαδή αυτά που συνέβησαν μέσα στο δικαστήριο. Το έχω ξαναπεί, δεν είμαι εγώ αυτός που φταίει για την ιστορία αυτή, είναι ο κύριος Καζατζίδης. Εν πάση περιπτώσει, η προσωπική μου σχέση μαζί του δεν αποκαταστάθη με τίποτα. Εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια διεκδικώ τα τραγούδια μου. Τα τραγούδια είναι 100% δικά μου, αυτά που αναγράφαν το όνομα του κυρίου Καζατζίδη ως συνθέτη. Εδώ και 20 τραγούδια, χρόνια λοιπόν διεκδικώ τα τραγούδια μου. Τα τραγούδια λοιπόν τα κέρδισα. Είναι δικά μου. Αναγνωρίστηκε από τον κύριο Καζατζίδη η πατρότητα των τραγουδιών. Όχι τώρα. Τώρα πήρατε εσείς το βούλευμα, γιατί βγήκε το βούλευμα τώρα. Από τις 11 Μαΐου έγινε αυτό. Απλώς ήρθε η βούλα της επικύρωσης. Ακριβώς. Κέρδισα λοιπόν τα τραγούδια. Είμαι η 11 Μαΐου για μένα είναι μια ιστορική μέρα. Είναι όπως η 25η Μαρτίου, όπως 28 Οκτωβρίου. Αυτό νομίζω μπορούν να το καταλάβουν όλοι. Για έναν δημιουργό τι σημαίνει η αναγνώριση στο έργο του και να βρει λύση στη διεκδίκηση βεβαίως του ότι του ανήκει ακριβώς αυτό το έργο. Και βέβαια η ιστορία έληξε, έτσι. Η ιστορία, της διαμάχης έληξε. Το ρήγμα όμως, λες, παραμένει. Το ρήγμα υπάρχει, δεν υπάρχει αποκατάσταση για αυτό το πράγμα. Έχουμε πολύ μεγάλη απόσταση με τον κύριο Καζατζίδη σαν άνθρωποι, στους χαρακτήρες μας, στις απόψεις μας για τη ζωή, για το επάγγελμα κτλ. Εγώ πάντως θα ευχηθώ να γεφυρωθεί και αυτό το ρήγμα κάποια στιγμή. Και γιατί όχι, να δούμε και πάλι συνεργασίες. Να σε ευχαριστήσω, Χριστό, για αυτή την εκπομπή και για όσα είπαμε. Πάω για την πρόβα. Πας για την πρόβα. Να πω καλή επιτυχία που είναι δεδομένη στη συναυλία της Παρασκευής. Σας ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και θα περιμένουμε τα δελτία τύπου για τις πρωτοβουλίες τις δικές σας και τις δικές σας για τη στήριξη των σεισμοπαθών για να δώσουμε τη διάσταση εκείνη που πρέπει και βεβαίως, να έρθει όλος ο κόσμος να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επανέλθουμε με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ο κίνδυνος, όπως λένε οι επιστήμονες, η απειλή, αν θέλετε, με ασθένειες που θεωρούσαν οι επιστήμονες ότι θα έπρεπε να τις έχουμε ξεχάσει, οι οποίες κάνουν την επανεμφάνισή τους και απειλούν ιδιαίτερα την περίπτωση των σεισμοπαθών εξαιτίας ακριβώς των συνθήκων που επικρατούν στους καταβλισμούς. Η κυρία Αναστασία Βλάχου, επίκουρος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, παιδίατρος, και ο κύριος Χάρης Κουτής, διευθυντής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών και επιδημιολόγος, θα είναι μαζί μας για να απαντήσουν στα ερωτήματα για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει στα μέτρα της πρόληψης, εκείνα που πρέπει να παρθούν, ούτως ώστε να έχουμε την ασφάλεια που πρέπει και να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο των ασθενειών. Να μην έχουμε δηλαδή και αυτήν την απειλή και αυτήν την ζημιά. Όλα αυτά σε λίγο.